Τα τελευταία χρόνια τα εργατικά ατυχήματα έχουν γίνει καθημερινότητα στους χώρους της βιομηχανίας. Εργάτες τραυματίζονται καθημερινά, άλλοι σακατεύονται, άλλοι πεθαίνουν, θυσιαζόμενοι στο βωμό του κέρδους για τα ατυχήματα που συμβαίνουν κάθε μέρα στις βιομηχανίες της περιοχής. Οι επαγγελματικές ασθένειες έχουν πολλαπλασιαστεί, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις βιομηχανίας υποφέρουν από προβλήματα μυοσκελετικά, δερματολογικά, αναπνευστικά, μέχρι και καρδιολογικά αλλά και εγκεφαλικά επεισόδια έχουν υποστεί συνάδελφοί μας εν ώρα εργασίας, ενώ άλλοι παρουσιάζουν διάφορες μορφές καρκίνου εξαιτίας παραγόντων που σχετίζονται άμεσα με την εργασία τους, πριν ακόμα προλάβουν να φτάσουν σε συντάξιμη ηλικία. Στον κλάδο του μετάλλου, κατά τη διαδικασία της παραγωγής, οι εργάτες έρχονται σε επαφή με επιβλαβείς χημικές ουσίες, το δέρμα διαβρέχεται από λάδια μηχανής, υγρά κοπής και άλλες ουσίες από εργασίες σε εργαλματιστήρια, το αναπνευστικό σύστημα προσβάλλεται από κασαέρια και άλλα αέρια παραπροϊόντα, από μηχανήματα ή από οξυγονοπολήσεις, πυρνίσματα μετάλλου εισέρχονται στον οργανισμό από τη μύτη ή το στόμα, μεγάλα βάρη όπου κουβαλιούνται με τα χέρια. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όπως σε χυτήρια και καλβανιστήρια, τη χαλιβουργία, χωρίς κατάλληλο ρουχισμό, αναπνευστικά μέσα προστασίας και επαρκή εξαερισμό. Μακροχρόνια έκθεση σε εκοφαντικούς θορύβους οδηγούν σε προβλήματα ακοής, αντίστοιχα οι κλάψεις από συγκολήσεις δυσχεραίνουν σταδιακά την όραση. Γυναίκες εργάτριες αναγκάζονται να σηκώνουν ανεπίτρεπτα βάρη, να αναλαμβάνουν πόστα που απαιτούν πολύ μεγάλη μυϊκή δύναμη, να καλύπτουν και τις τρεις βάρδιες, καταστάσεις που καταπονούν πιο έντονα το γυναικείο οργανισμό και τη μητρότητα. Στη χώρα μας μετράμε έναν απλό συνάδελφο κάθε τρεις μέρες, την ίδια ώρα 400 εργαζόμενοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από επαγγελματικές ασθένειες. Ο κλάδος του μετάλλου εξακολουθεί να είναι πρωταθλητής στα εργατικά ατυχήματα, ενώ δυστυχώς δεν λείπουν και τα δυστυχήματα. Ατυχήματα βεβαίως υπάρχουν και στις μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου μας εδώ στην περιοχή, όπου διαφημίζονται για τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και το ασφαλές περιβάλλον το οποίο παρέχουν. Σε αυτές τις βιομηχανίες, εργαζόμενος συνέβλεψε το πόδι του επειδή έσπασε η μάντας από γερανογέφυρα. Πρέσα χτύπησε εργαζόμενο στο κεφάλι επειδή ήταν χαλασμένο το φωτοκύτταρο ασφαλείας. Υπήρξε θανάσιμος τραυματισμός όταν μεταλλική δοκό έπεσε πάνω σε εργάτη. Εργαζόμενοι έπεσαν από ύψος 7 μέτρων, καθώς υποχρεώθηκαν να εργαστούν σε πρόχειρες και απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις. Άλλος συνάδελφος έσπασε το χέρι του όταν χρειάστηκε να ξεκινήσει παραγωγή σε μια παλιά γραμμή για την οποία δεν υπήρχε εκπαίδευση. Εργαζόμενος πέθανε από έφραγμα χωρίς να υπάρχει γιατρός εργασίας ή κέντρο υγείας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ συχνά είναι και τα φαινόμενα γιαυμάτων, καταχμάτων, στραβουλιγμάτων από παλιά μηχανήματα με εκτεθειμένα εξαρτήματα, ασυντήρητο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Σε πολλά εργοστάσια τα μέσα ατομικής προστασίας δίνονται με τους σταγονόμενους, τους εργαζόμενους, αναγκάζοντάς τους είτε να μην τα χρησιμοποιούν, είτε τα μέσα αυτά που είναι πολλές φορές μια κρίση να χρησιμοποιούνται περισσότερες φορές. Σε κάποιες περιπτώσεις, η εργοδοσία αναγκάζει τους εργαζόμενους να τα αγοράζουν και μόνοι τους. Οι βιομήχανοι, από την άλλη, αυξάνουν τον εργάσιμο χρόνο, εντατικοποιούν την εργασία με γνώμονα μόνο τη μεγαλύτερη και γρηγορότερη παραγωγή. Σακίζουν κάθε δικαίωμα στη μόνιμη, ασφαλή και σταθερή εργασία. Αυξάνονται οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια που δουλεύουν μέσω δουλεμπορικών γραφείων, που είναι πιο βαθιά εκμετάλλευση, αλλά επίσης είναι και άπειροι εργαζόμενοι, αφού αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερο κέρδος για τους εργοδότες, αλλά είναι και πιο ευάλωτοι σε εργατικά ατυχήματα. Εκεί που συνήθως απαιτούνται προσλήψεις για να βγει η αυξημένη παραγωγή, οι εταιρείες απολύουν ώστε να είναι εντός οικονομικών προβλέψεων και στόχων, να μειώσουν τα κατακεφαλήν έξοδα από τα εργατικά και από τις ασφαλιστικές φορές. Τέτοια προβλήματα θα μπορούσαν να βγουν σε τροχιά επίλυσης, έστω και με το μαστίγιο, αν υπήρχαν στελεχωμένα και πλήρως λειτουργικά τα σώματα επιθεώρησης εργασίας,
με ευθύνη βέβαια των μεγαλοεπιχειρηματιών και των κυβερνήσεων, θύνουν συνεχώς και οδηγούνται σε μια κατάσταση η οποία μόνο τυχαία δεν είναι. Ένα είναι ξεκάθαρο, δεν είναι μαύρη μας η μοίρα να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε σόι και βλαβή σπίτια μας. Τώρα πρέπει να απαιτήσουμε να παρθούν μέτρα για την ασφάλεια μέσα στους χώρους δουλειάς. Όλο το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν αγώνες στα εργοστάσια για τα πιο μικρά και πιο μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι δεκάδες οι καταγγελίες, οι παρεμβάσεις και οι κινητοποίησεις του συνδικάτου για τα ζητήματα αυτά. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δυναμώσουν τη φωνή τους, να είναι δίπλα στο συνδικάτο, να κάνουν υπόθεση δική τους στην υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Απαιτούμε τη δημιουργία κέντρου υγείας στη ΣΥΝΔΟ, πλήρως τελεχωμένου και εξοπλισμένου, με τη δυνατότητα φροντίδας επιγόντων περιστατικών, 24 ώρες λειτουργίας και βραχίας νοσηλείας, στελέχωση της πυροσβεστικής της ευυπέτης περιοχής, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στελέχωση όλων των αναγκαίων ελεκτικών μηχανισμών για τον έλεγχο τήρησης των απαραίτητων μέτρων, όπως την παρουσία γιατρού εργασίας, τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, τη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού, την άμεση εποπτεία του κράτους για τη συντήρηση και εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, με κυρώσεις προς την εργοδοσία όπου αυτό δεν υλοποιείται, κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, προσλήψεις μόνιμου και καταρτισμένου προσωπικού, εκπαίδευση του υπάρχοντος τόσο σε θέματα εργασίας όσο και σε θέματα ασφάλειας.